Αγίος Χειρός. Σήμερα που η εκκλησία μας τιμάει την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας και ευχόμαστε εκ μέρους τοπικής μας εκκλησίας σε όλο τον στρατιωτικό κόσμο, από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη της πατρίδας μας, χρόνια πολλά, ευλογημένα. Να τους έχει ο Θεός γερούς όλους, να επιτελούν το καθήκον τους, ώστε και εμείς να διάγουμε βίο ειρηνικό και ησύχιο και να επιτελείται πρόοδος και ευημερία του λαού μας και να είμαστε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας και τις προσπάθειες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στρατού, θαλάσσης και αέρος, ξηράς, θαλάσσης και αέρος, να έχουμε και να βιώνουμε ευημερία και ανάπτυξη και να είμαστε απείραστοι από κάθε κακό και από κάθε εχθρό, ορατό και αόρατο. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Σήμερα το έθνος τιμά τους υπερασπιστές του. Σήμερα τιμάμε τους πεσόντες που έχουν πέσει προκειμένου εμείς να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, προκειμένου να έχουμε μια ανεξάρτητη πατρίδα. Η κυβέρνηση από το 2019 στάθηκε στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων και μέλημά της ήταν να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης, έτσι ώστε σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να επιχειρούν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον με καλύτερα μέσα, σύγχρονα μέσα. Ευχόμαστε η Παναγία να τους έχει καλά και να τους φυλάει. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ιδιαίτερη και σημαντική. Γιορτάζει η χώρα μας, γιορτάζει η Ελλάδα, διπλή γιορτή. Εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων και μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Γιορτάζουμε και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Ένοπλες δυνάμεις που καθημερινά και νυχθημερών καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, αγωνίζονται, διαφυλάττοντας την εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική μας κυριαρχία. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή, όπως έχουμε ηθική και ιερή υποχρέωση, τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις που αγωνίζονται για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Χρόνια πολλά.